Εδώ σήμερα μαζευτήκαμε με την υπέροχη Έφη στο φιλόξενο σπίτι της, κάνοντας ένα σεμινάριο από την Άνδρο Σκινσέπ διοργανωμένο για να μάθουμε την τέχνη του patchwork. Παραδόξως μέσα έχει πολύ κόσμο. Αυτό θα μπορούσε να ξαναγίνει και να ξαναγίνει και θα ήταν ένα πολύ ωραίο μικρό όπλο για αρχή, αλλά στη συνέχεια μεγαλύτερο για τις γυναίκες που δεν έχουν εισόδημα, ώστε να μπορούν σιγά σιγά φτιάχνοντας πράγματα με τα χέρια τους, τα οποία είναι μαγικά. Εδώ τα λέμε. Αχ, συγγνώμη. Παρακαλούμε, περάστε. Βεβαίως. Εδώ. Να δημιουργούν όλες μαζί σε ένα κύκλο, φτιάχνοντας πράγματα, ομάδες, να επαναχρησιμοποιούν τα υλικά τους, να ανακυκλώνουν πράγματα τα οποία έχουν θαρρεί, να κάνουν λιγότερα σκουπίδια, να μαζεύονται, να γνωρίζονται, να μιλάνε όπως παλιά γνέθανε το μαλλί όλες μαζί. Είδες τώρα τεχνική. Μέσα μιλάνε και λένε, είχα μάθει από τη γιαγιά μου. Γνωρίζονται οι άνθρωποι. Αλλάζουν εμπειρίες, γνωρίζονται. Μα και λέει, εγώ μιλάω με τη μαμά έτσι. Δεν ήθελα να σε δείξω αυτό το κομμάτι, γιατί είναι πολύ δύσκολο. Εγώ τουλάχιστον δεν μπορώ να το πω. Αν φανταστείτε σε αυτό και έχεις όλες τα κομμάτια τα οποία τα κόβεις και κάνεις puzzle. Και αυτό λέγεται μιλεφιόρι η τεχνική. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Εγώ χαίρομαι τόσο πολύ που βλέπω τόσο κόσμο και εγώ επίσης και δημιουργεί. Είμαι ενθουσιασμένη, Ζέφη. Θα πρέπει να πω και δημοσίως ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Έφη που μας το προσφέρει αυτό χωρίς να έχει καμία οικονομική απολαβή, να το τονίσουμε. Ναι, αλλά έχω απολαβή ψυχική. Ηθική και ψυχική. Ωραία. Πώς τα καταφέρετε, πώς τα πάτε, έχουμε και μικρά προχωράμε για το δεύτερο. Ξελιδάκια είχε. Πολύ ωραία. Εγώ κάνω κάτι που αγαπώ, Ζέφη. Και όταν κάνεις κάτι που αγαπάς, θέλεις να το γνωρίσουν και οι άλλοι. Σωστά. Όχι να τους πιέσεις, όχι να τους πείσεις, αλλά να τους το γνωρίσεις, γιατί μπορεί να τα αγαπήσουν και εκείνοι και να έχουν την ίδια ευχαρίστηση. Σωστά. Λέω να κάνω ό,τι βρήκαμε. Δεν ξέρω, απλά μ' άρεσε. Πάντα το ψάχνα στο ίντερνετ. Αλλά ποτέ δεν το είχα ξεκινήσει. Μόλις είδα την διαφήμιση που βάλαμε για το patchwork, ήρθα και εγώ να μάθω. Μην ράβεις τόσο πολύ, πολλές φορές μόνο. Πάντα. Ο λόγος που άρχισα τα εξάγωνα είναι ότι το βράδυ όταν κατέβαινα από τη ραφτομηχανή και το λέω κατέβαινα γιατί έχω ένα δωμάτιο απάνω στην ταράτσα, ας πούμε, που ράβω. Και όταν κατέβαινα το βράδυ να δω τηλεόραση, να ακούσω ράδιο, ήθελα να συνεχίσω να κάνω κάτι και φλέξιμο δεν τα καταφέρνω και κάνω εξάγωνα, μαζεύω 200-300 και μετά αποφασίζω αν θα τα κάνω με ξυλάρια, πάπλωμα. Ναι. Και με διασκεδάζει πολύ γιατί γίνονται εύκολα. Μπορείς να κοιτάς κάτι και στην τηλεόραση και να γράφεις. Στο ferryboat έχω μαζί μου ένα SSR. Παντού. Ναι. Μόνο στο αεροπλάνο δεν μπορώ, δεν επιτρέπουν βελόνες. Το 1988, έχω και βιβλίο μέσα που έχει την ημερομηνία, πήγα στο Liberty. Είδα κάτι απίστευτα παπλώματα κρεβατιού, τα ερωτεύτηκα, είδα την τιμή τους, είπα ότι Θεέ μου, όχι. Θεέ μου, όχι. Και είπα ότι εγώ αυτό θα μάθω να το φτιάχνω. Μόνο και αγόρασα ένα βιβλίο, πήρα υφάσματα Liberty, ακολούθησα οδηγίες του βιβλίου και με πολλά λάθη και με πολλή προσπάθεια έμαθα patchwork μέσα από το βιβλίο, αλλά μετά είδα ότι ήταν πολύ μοναχικό να κάθομαι να ράβω όλη τη μέρα μόνη μου και πήγα σε ομάδες που ήταν σαν ομάδες του Δήμου, της κοινότητας. Ναι. Ήταν άνθρωποι ηλικιωμένοι, νέοι, μια γκάμα μεγάλη ανθρώπων και εκεί συνέχισα να φτιάχνω patchwork. Και τώρα κάνω στην Ελλάδα μαθήματα. Ακόμα μαθαίνω. Αυτά. Λοιπόν, η βοηθός με ζητάει τώρα. Πώς θα πάτε, κορίτσια, εδώ αυτό το τραπέζι. Έχει τη Βιολέτα εδώ και μας περνάει. Αμάν Βαγγέλη, αμάν Βαγγέλη. Ευτυχώς έχουμε ένα μικρό παιδάκι. Που βλέπει καλύτερα από εμάς. Όχι, γαμώ το πιτράβο, Βιολέτα.